Άγνωστοι πυρπόλησαν πάνω από 20 οχήματα ανάμεσά τους και πέντε σχολικά λεωφορεία τα ξημερώματα της Πέμπτης του Ζωγράφου σε μια πρωτοφανή εμπριστική επίθεση. Οι άγνωστοι δράστες που χτύπησαν λίγο μετά τις τρεις τα ξημερώματα βγήκαν από την Πανεπιστημίου Πολύ και περιέλουσαν με έφλεκτο υλικό τα οχήματα και τα δίκυκλα που ήταν σταθμευμένα επί της οδού ταξίλου. Στην περιοχή έσπευσαν 12 πυροσβέστε με 4 οχήματα τη πυροσβεστική, όπου κατέλαβαν προσπάθειε προκειμένου οι φλόγε να μην επεκταθούν σε παρακείμενα οχήματα. Κάτοικο τη περιοχή, μιλώντα στο Όπεν, ανέφερε: Στι 3 περίπου είδα λάμψη από το παράθυρο και είδα στα οχήματα να έχουν ρίξει εφλεκτο υλικό και να καίγονται οι μπροστινέ ρόδε από τη μεριά του πεζοδρομίου. Αμέσω κατέβηκα να σώσω τι μηχανέ μου. Δεν τα κατάφερα. Μόλι κατέβηκα κάτω και γόταν ένα αμάξι. Η φωτιά προχώρησε Προ την αντίθετη μεριά του δρόμου και για να σώσω και την πολυκατοικία, ξαναμπήκα μέσα για να ανεβάσω τι τέντες. Έχει γίνει μεγάλη καταστροφή, έχουν καεί γύρω στα 20 οχήματα. Σύμφωνα με τον αυτόπτη μάρτυρα, η φωτιά ξεκίνησε από τα σχολικά οχήματα. Κατά τι ίδιε πληροφορίε, στο σημείο τη εμπριστική επίθεση εντοπίστηκαν ίχνη από βενζίνη. Το σημείο που σημειώθηκε το περιστατικό αποκλείστηκε από στελέχη τη ελληνική αστυνομία.